Αυτό το τραγούδι αφιερώνω στον Γιώργο. Γιατί σήμερα, Γιώργο, ξέρεις ποιος γιορτάζει. Ο Δαμασκηνός και ο Χρυσόστομος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σου λένε χρόνια πολλά. Σε λένε Δαμασκηνό, Δαμασκηνό. Άκου τώρα. Δεν το ήξερα, έτσι το είπα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Όπως έχω κάνει με ένα φίλο μου. Πώς λέγεται. Τι, ακούς. Έχω στείλει χρόνια πολλά για το επίθετο. Αλλά τώρα το είδα και σε μνημόνευσα. Θα καθίσεις να δεις και εσύ μαζί μας τα 7, οι 7 αστικοί μύθοι, ποιοι είναι που τελικά δεν ισχύουν. Α, μπράβο, δεν το χάρη. Είναι άχαστο θέμα αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Από όπου και να μας βλέπετε, σήμερα Τρίτη και 13. Όχι ότι είμαστε τίποτα προληπτικοί, αλλά Παναγίτσα μου. Παναγίτσα μου, βοήθησέ μας, κάντε τις προσευχές σας, τους σταυρούς σας, όλα αυτά. Γιατί Τρίτη και 13 τώρα και θες να μην είσαι προληπτικός, όταν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα εκεί έξω με τα κακά που συμβαίνουν. Που αυτό έχει να κάνει, παιδιά, από ό,τι έχω διαβάσει, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχει να κάνει με το μυστικό δείπνο, γενικότερα το 13 σαν αριθμός. Και όλο αυτό, ας πούμε, ότι είχε κάποια πολύ... είναι συνδεμένος βασικά αυτός ο αριθμός με κάποια πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Ωστόσο, άμα σκεφτούμε θετικά, τίποτα δεν θα γίνει. Δηλαδή, το θέμα είναι πόσο αυθυποβάλλεσαι. Μην το σκέφτεσαι και όλα θα πάνε καλά. Ούτως ή άλλως, τελείωσε η μέρα. Ελπίζω να μην συνέβη κάτι κακό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ας παραμερίσουμε τελείως ότι είναι Τρίτη και 13. Και το θέμα της ημέρας, όπως σας είπα, έχει να κάνει με τους 7 αστικούς μύθους που δεν ισχύουν τελικά, γιατί μας λένε ψέματα και μας τρομοκρατούν. Όπως ήταν αυτό όταν ήμασταν μικροί, που μας έλεγε η μαμά μας, φάει όλο το φαγητό και θα περάσει να σε πάρει ο. Πώς τον έλεγε, όχι ο Καραγκιόζης, ποιος έλεγε και μας τρόμαζε. Θα περάσει να σε πάρει, θα σε δώσουμε σε άλλη οικογένεια, δεν ξέρω, θα έρθει ο μπαμπούλας. Τέτοιες τρέλες, όλα αυτά τα ψέματα, ερχόμαστε εμείς σήμερα να καταρρύψουμε αυτούς τους αστικούς μύθους και τα ψέματα που μας λένε και πιστεύουμε από πάρα πολύ μικροί. Εγώ θα σας τα πω τεκμηριωμένα, επιστημονικά. Και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Επίσης, έχουμε και τους προβληματισμούς, γιατί στέλνετε εσείς και πολύ καλά κάνετε στα social media και του MadTV και στο δικό μου το προσωπικό το Instagram που σας λέω, βουλγαράκι κάτω παύλα L. Να στέλνετε τι σας εγχώνει, τι σας προβληματίζει, τι θέλετε να συζητήσουμε, είτε έχει να κάνει με τη δουλειά σας, με τη σχολή σας, με το αγόρι σας, το κορίτσι σας, το τι να φάτε, τι να φορέσετε, πώς να τον προσεγγίσετε, πώς να της πείτε ότι σας αρέσει. Ό,τι σκεφτείτε, να μας το στείλετε, να το συζητήσουμε εδώ πέρα παρέα, όπως κάνουμε. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο break να επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας μας. Είστε έτοιμοι! Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο. Που είναι το No Brainer με τον Justin Bieber και τον DJ Khaled. Δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι. Δεν σας ακούω. Ωραία. Εδώ είμαστε, γεια σας, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά από όπου και να μας βλέπετε. Μην πτωείστε που είναι Τρίτη και 13, πέρασε αυτή η μέρα ούτως ή άλλως. Και εμείς είμαστε εδώ, το διάλειμμα σας, η ξεκούρασή σας, γιατί συζητάμε για τους 7 αστικούς μύθους που δεν ισχύουν τελικά. Οπότε θα ξεκινήσω. Είστε πάρα πολύ. Νιώθετε έτσι. Χειροκροτήματα, πυροτεχνήματα στο κοντρόλ. Χαμός. άλλο πήγα να πω. Πάλι καλά. Έχω αυτό το κόκκινο λαμπάκι στο κεφάλι μου. Λοιπόν, στο νούμερο 1 είναι ο αστικός μύθος ότι δεν μπορείς να χωνέψεις τις τσίχλες. Γιατί όταν ήσασταν μικροί, δεν σας έλεγαν ότι μην καταπίνετε τσίχλες. Μην τις καταπίνετε τις τσίχλες, γιατί μπορείτε να πάθετε κακό στο στομάχι. Όπως. Η άλλη χαζομάρα που μας λέγανε ότι αν πίνεις αναψυκτικό ενώ τρως. Δηλαδή, δεν μας λέγανε και κάτι φυσιολογικό για να μας τρομάξουν ή να μας πούν ότι ξέρεις τι, δεν κάνει. Να το αφήσουν εκεί όμως, μια τελεία. Μας λέγανε ότι μην πίνεις αναψυκτικό την ώρα που τρως φαγητό γιατί μπορεί να τρυπήσει το στομάχι σου. Μα είναι δυνατόν, τα λες αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, και μετά, πώς να μην σου μείνουν κατάλοιπα από την παιδική σου ηλικία όταν σου λένε τέτοιες ιστορίες η μαμά σου και οι γονείς σου. Εν πάση περιπτώσει, και για τις τσίχλες, δεν είναι αλήθεια ότι μπορείς να πάθεις τεράστιο κακό αν καταπιείς μία τσίχλα που παθαίναμε ταραχή σε περίπτωση που κατά λάθος καταπίναμε μία τσίχλα. Γιατί έχει τύχει κιόλας έτσι πάνω στην ομιλία ή κάπως
κάτι να γίνει και να καταπιείς την τσίχλα. Παιδιά, όχι, αποβάλλεται από το στομάχι και από τον οργανισμό, εν πάση περιπτώσει, η τσίχλα. Όντως δεν μπορεί να μεταβολιστεί, αλλά δεν είναι ότι μένει και κολλημένη για πάντα στο στομάχι η τσίχλα. Δηλαδή, μην το έχεις στο μυαλό σου ότι η τσίχλα κολλάει στα τυχώματα του στομαχίου του στομάχου μας και δεν φεύγει ποτέ. Φυσικά και αποβάλλεται. Αυτά που έχουν γενικότερα, που έχουν δημοσιοποιηθεί με ανθρώπους που πάθανε κάτι σοβαρότερο με τσίχλες, ήταν μια κοπέλα, ας πούμε, στην Ουαλία, ένα 19χρονο, ναι, κορίτσι, το οποίο έπαθε κακό επειδή κατάπινε για πολύ καιρό 14 τσίχλες την ημέρα. Εντάξει. Όπα, όπα, κάπου όπα. Τι 14 τσίχλες και εσύ, κοπέλα μου. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, επειδή έπαθε κάτι κακό το κορίτσι, να μιλάμε πράγματα. Νούμερο 2. Οι ταύροι μισούν το κόκκινο χρώμα. Γιατί στις ταυρομαχίες γενικότερα και σε αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση με τους ταύρους που βλέπουν το κόκκινο πανί, δεν μας λέγανε και δεν ξέραμε όλοι ότι το κόκκινο πανί είναι αυτό που εξοργίζει τον ταύρο και πηγαίνει προς τον ταυρομάχο. Όχι όμως, παιδιά. Γιατί οι ταύροι δεν βλέπουν καν χρώματα. Άρα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το κόκκινο. Στην πραγματικότητα, αυτό που εξοργίζει τον ταύρο, είναι η κίνηση με το πανί που κάνει ο ταυρομάχος και τον προκαλεί. Γι' αυτό πηγαίνει προς το πανί. Δεν είναι το κόκκινο χρώμα. Και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Οι ταυρομάχοι, λέει, από το 1700 υποστήριζαν ότι οι ταύροι δεν αντέχουν να βλέπουν το κόκκινο χρώμα. Όμως οι ταύροι δεν ξεχωρίζουν τα χρώματα, κάτι που απέδειξαν στην εκπομπή τους οι Mythbusters. Βλέπατε Mythbusters. Κι εγώ. Και ορμούν σε πανιά με οποιοδήποτε χρώμα, αφού έχει να κάνει με το πώς κουνιούνται. Ισχύει αυτό, γιατί το κάνουν οι ταυρομάχοι. Το κάνουν λίγο νευρικά. Δεν αφήνουν το πανί εκεί και το βλέπει ο ταύρος και λοκάρει επειδή βλέπει χρώμα. Όχι, οι ταύροι δεν βλέπουν χρώματα. Νούμερο 3. Αλιγάτορες ζουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Γιατί σύμφωνα με τον αστικό μύθο, η ιστορία έχει ως εξής. Οι αλιγάτορες, λέει, από τη Φλόριντα εγκαταλείφθηκαν μέσα στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπου αναπαράχθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν και λέγεται ότι υπήρχαν αλιγάτορες στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Κάτι όμως που δεν είναι φυσιολογικό, όπως υποστηρίζουν και οι ειδικοί, γιατί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες στους υπονόμους. Οι αλιγάτορες μπορούν να επιβιώσουν μόνο στο θερμό κλίμα της Φλόριντα και δεν θα άντεχαν το κρύο της Νέας Υόρκης το χειμώνα. Γιατί αλλιώς θα μπορούσαν να ζήσουν στον υπόνομο, στη Φλόριντα? Πώς γίνεται να ζουν στο... Είναι... Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Οι υπόνομοι στη Νέα Υόρκη έχουν πάρα πολύ νερό, όπως βλέπουμε στις ταινίες. Είναι έτσι. Έτσι είναι και στην Ελλάδα οι υπόνομοι. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος υπεύθυνα γι' αυτό. Εάν μου μιλάτε σε αυτή, δεν σας ακούω, να ξέρετε πάντως. Εκτός και αν αδιαφορείτε παντελώς. Και θέλω πίσω τη Μαρία τώρα. Θα πάω και τώρα στο νούμερο 4 και θα φύγω σε break. Χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Είναι τεράστιο ψέμα. Τεράστιο ψέμα. Γιατί σύμφωνα με το μύθο, υπάρχουν μεγάλα τμήματα του εγκεφάλου μας που δεν τα χρησιμοποιούμε, αν και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε εισαγωγικά. Κι όμως έχει έρθει η χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου που δείχνει ότι όλα τα μέρη του εγκεφάλου χρησιμοποιούνται και μάλιστα το κάθε μέρος χρησιμεύει σε κάποια άλλη λειτουργία. Οπότε χρησιμοποιούμε ήδη το 100% του εγκεφάλου μας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε μόνο το 10%, μισό λεπτό γιατί το λέει εδώ πέρα, το 10% θα καταστρέφονταν οι άλλες περιοχές του εγκεφάλου και δεν θα κάναμε βασικές καθημερινές λειτουργίες. Άρα μην αμφιβάλλετε, χρησιμοποιείτε όλο σας τον εγκέφαλο καθημερινά. Μη σας λένε ψευτιές. Έχω και για τα κινητά και θα σας πω και μία έξτρα πληροφορία, γιατί όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο, γιατί σβήνουν τα φώτα. Και όχι μόνο στο αεροπλάνο, και στα λεωφορεία και σε όλα αυτά. Υπάρχει η εξήγηση, θα σας το πω σε πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και τους προβληματισμούς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο, πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, από όπου και να μας βλέπετε. Σας υποσχέθηκα πριν ότι θα μοιραστώ μαζί σας μια πληροφορία, γιατί κάθεσα το έψαξα. Κάτι τέτοιες κουλαμάρες, κάθομαι τις γκουγκλάρω, παιδιά. Έχετε να ρωτηθεί ποτέ γιατί όταν μπαίνει στο αεροπλάνο χαμηλώνει ο φωτισμός πριν την απογείωση? Υπάρχει εξήγηση και έχει βγει σε άρθρο, σύμφωνα με πιλότο βέβαια, γιατί λέει είναι ένα προληπτικό μέτρο το οποίο παίρνει.
το οποίο κάνουν εκείνη τη στιγμή μέσα στα αεροπλάνα, διότι λέει, αν γίνει κάτι, χτύπα ξύλο στο αεροπλάνο, το ανθρώπινο μάτι χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να προσαρμοστεί στο απόλυτο σκοτάδι. Οπότε έτσι εξοικονομείται πολύ σημαντικό χρόνο σε περίπτωση που γίνει κάτι, τέλος πάντων, να συνηθίσει το ανθρώπινο μάτι στο σκοτάδι και σε περίπτωση που χρειαστεί. Γι' αυτό χαμηλώνουν τα φώτα κατά την απογείωση. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λίστα, βέβαια. Απλά έτσι ήθελα να σου το μεταφέρω. Εδώ συζητάμε τους 7 αστικούς μύθους που τελικά δεν ισχύουν, φίλε μου. Και είχαμε μείνει στο νούμερο 4, που ήταν για τους αλιγάτορες. Μισό λεπτό. Στο νούμερο 4, ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Στο νούμερο 5, τα κινητά στο αεροπλάνο προκαλούν, λέει, συντριβή. Γιατί και αυτό δεν μας το λένε, να κλείνουμε τα κινητά όταν είμαστε στο αεροπλάνο και να το έχουμε σε flight mode. Έξου και το flight mode και το αεροπλανάκι στο κινητό. Κι όμως, δεν είναι ότι θα μπουν και θα... Γιατί αυτό που λένε, τέλος πάντων, τουλάχιστον ξέραμε, ήταν ότι θα κάνουν πανεβολές στα συστήματα που έχουν οι πιλότοι μπροστά και θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό και με αποτέλεσμα να συντριβεί το αεροπλάνο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Στην πραγματικότητα, έχουν γίνει πολλές μελέτες, λέει, για το πώς επηρεάζουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και συγκεκριμένα τα κινητά στο αεροπλάνο και έχει αποδειχθεί ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν πανεβολές μόνο στα ακουστικά του πιλότου. Οπότε γι' αυτό το λόγο τα πολλά κινητά ανοιχτά πάνω στον αέρα. Οπότε γι' αυτό τα κλείνουν κιόλας. Νούμερο 6, το σινικό τείχος φαίνεται από το διάστημα. Επίσης γνωρίζαμε και ξέρουμε. Από πάντα το πιστεύαμε. Μας είχαν περάσει αυτή την πληροφορία ότι το σινικό τείχος είναι το μοναδικό ανθρώπινο δημιούργημα το οποίο φαίνεται από το διάστημα. Κι όμως ένας Αμερικανός αστροναύτης, ο Λιρόι Τσιάο, φωτογράφησε, λέει, το τείχος όντως από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά για να το δει χρειάστηκε μία κάμερα με πολύ ψηλό zoom, αφού με γυμνό μάτι δεν είναι ορατό το σινικό τείχος από το διάστημα. Δεν γίνεται να είναι ορατό το τείχος από το διάστημα. Ένα στο νούμερο 7, η Bloody Mary. Την ξέρετε την ιστορία με την Bloody Mary? Γιατί είναι αυτές οι τρομακτικές ιστορίες που συνήθως λέγαμε όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί παρέα. Είναι αυτή η φάση που αν κοιτάξεις τον καθρέφτη και πεις 7 φορές ή 27 ή 57 το όνομα της Bloody Mary και έχεις ένα αναμένο κερί, θα δεις την Bloody Mary στον καθρέφτη με αίματα και μπλα 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 όλα αυτά. Προφανώς δεν ισχύει. Ήταν κάτι το οποίο μας το λέγανε για να τρομάξουμε. Απλά αυτοί που υποστήριζαν, τέλος πάντων, ότι βλέπανε κάτι, ήταν γιατί το μάτι μαζί με το... στο απόλυτο σκοτάδι, μόνο με το κεράκι, εκεί δημιουργούνταν κάποιες παραστήσεις. Οπότε, παραστήσεις στο μάτι, όχι illusions. Τι? Hallucinations. Όπως όχι, η μόρα είναι άλλο πράγμα. Η μόρα δεν είναι αληθινό πράγμα, αλλά εξηγείται επιστημονικά, γιατί είναι τα τρία στάδια του ύπνου, λέει. Οπότε, αυτό που έχω διαβάσει εγώ και με κουλάρι τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στην σκιά. Αυτό που, τέλος πάντων, είναι κάπως... Είναι άνθρωποι επίσης που δεν θέλουν να τα ακούν, οπότε σε περίπτωση που τρομάζεται πάρα πολύ σύντομα θα πω ότι λέγεται ότι εξηγείται επιστημονικά και εκεί θέλω να το βασίσω κι εγώ, διότι είναι τρία τα στάδια του ύπνου, οπότε αν από το τρίτο στάδιο που είναι το πιο βαθύ γίνει κάτι και εκείνη τη στιγμή ξυπνήσεις, ο οργανισμός σου δεν μπορεί να επανέλθει κατευθείαν, χρειάζεται λίγο χρόνο. Οπότε είναι αυτό το στάδιο που εσύ νιώθεις ότι δεν μπορείς να κουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια σου. Χρειάζεται ένα μικρό στάδιο, κάποια λεπτά προσαρμογής, ώστε να ανακτήσεις όλες σου τις αισθήσεις. Εκεί αποδίδεται, σύμφωνα με την επιστήμη. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν και για την Bloody Mary. Αυτή ήταν η 7 αστική μύθη που δεν ισχύουν τελικά. Οπότε να το ξέρετε, να μην σας παραμυθιάζουν και να μην σας λένε ψέματα, παιδιά. Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με τον προβληματισμό της ημέρας. Πριν φύγουμε όμως, να απευθυνθώ λίγο στα αγόρια της παρέας, γιατί θα σας αφήσω έτσι παραπονεμένους. Έχω κάτι και για αγόρια, έχω κάτι και για κορίτσια. Για εσάς που είστε αγόρια τώρα, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι έρχεται το άρωμα της αυτοπεποίθησης, γιατί μυρίζει και φανταστικά. Μιλάω για το straight και συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε τα σετ δώρου straight και σε καταστήματα καλλιντικών και στα σούπερ μάρκετς, γιατί ποια είναι η φάση τώρα. Αν πάρετε ένα σετ δώρου straight, ναι, μέσα στη συσκευασία υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός. Παίρνετε αυτόν τον κωδικό, τον βάζετε στο site straightmyway.com. Το straight θα το γράψετε STR και 8, straight,
myway.com. Εκεί πέρα βάζετε το κωδικό και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για σούπερ δωράρες και ένας μεγάλος υπερτυχερός θα κερδίσει 1000 ευρώ, παιδιά. Ενώ κληρώνονται κάθε μήνα τυχεροί για πλούσια δώρα όπως PlayStation 4, Apple Watches, Polaroid κάμερες, VR headsets και μπλουζάκια straight Giannis Antetokounmpo. Οπότε έχετε κάθε λόγο να το κάνετε αυτό και εσείς που είστε κορίτσια και θέλετε να κάνετε ένα ωραίο δώρο στο αγόρι σας, να η ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε σε break να επιστρέψουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πράγματα που σας απασχολούν. Πάμε. Επιστρέψαμε, γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά από όποιον μας βλέπετε. Σήμερα ο προβληματισμός είναι αντρική υπόθεση και πάλι καλά είστε όλοι εσείς εκεί πάνω, μπας και βοηθήσετε εδώ το φίλο μας, τον πάρα πολύ προβληματισμένο, παιδιά, γιατί λέει πώς να της δείξω ότι μου αρέσει που δεν το καταλαβαίνει με τίποτα. Πώς να της το δείξει. Δηλαδή, δεν μου εξηγεί και κανονικά, αρχικά, της το έχεις πει. Έχεις πει, μου αρέσεις. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι, πόσο... Ναι, κοίτα, παίζουν πάρα πολλά σενάρια. Εδώ πέρα έχουν... Θες να γίνεις κοπέλα μου είναι το ένα που μπορείς να πεις. Το δεύτερο που μπορείς να πεις είναι το θέλεις να φτιάξουμε πάντα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Εξαρτάται πάλι και την ηλικία. Από την άλλη, θες να κάνουμε σχέση. Ναι, μπορείς να το πεις κάπου ξεκάθαρα. Σε περίπτωση που έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο και πάλι δεν καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεσαι. Πώς να το δείξεις τώρα, τι να σου πω, στο δημοτικό όταν ήμασταν, ας πούμε, τα αγόρια συνήθιζαν να μας τραβάνε τα μαλλιά για να δείξουμε, να καταλάβουμε ότι τους αρέσουμε. Το κάνατε όλοι αυτό, πείτε αλήθεια. Τι κάνατε? αυτό δεν μπορώ να το πω. το ξέρω. Στο χέρι. Δεν είναι αυτό το σαλαμάκι. Άφου σου τρίβει το χέρι. Μπορείς, άκου να σου πω τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να προτείνεις να πάτε ένα σινεμά. Το σινεμά πάντα στα πρώτα dates είναι, πολύ, είναι σημάδι ότι το βλέπεις διαφορετικά. Δεν πηγαίνει ένας φίλος και πηγαίνουν δηλαδή ένας φίλος και μία φίλη σινεμά. Αλλά ένα αγόρι, αν πεις σε μία κοπέλα να πάνε σινεμά, είναι λίγο πρώτο date, λίγο πρώτη γνωριμία που γιατί στο σινεμά, τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει και αυτή η αβολοσύνη το να πας έξω για ένα καφέ και να πρέπει να γεμίσεις πάρα πολύ χρόνο με λόγια. Ξέρεις ότι αν πας στο σινεμά είναι ένα date safe, γιατί πηγαίνεις, αναγκαστικά θα πρέπει να δεις μια ταινία μια μισή ώρα. Οπότε δεν θα μιλάς. Εκεί πέρα θα μπορείς να σκεφτείς και έχεις λίγο χρόνο να σκεφτείς κάποια πράγματα. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Να σκεφτείς τι θέλεις να συζητήσετε μετά. Έχετε και κάτι να πείτε κοινό, να μιλήσετε ας πούμε για την ταινία σε περίπτωση που δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Οπότε ένα, μπορείς να προτείνεις να πάτε για ταινία. Δύο, μπορείς. Πώς αλλιώς μπορείς να το. Να πας. Ναι, να προτείνεις να πας για ένα φαγητό, αν είσαι πάρα πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου. Από την άλλη, τώρα, εάν δεν καταλαβαίνει, τσέκαρε και το σενάριο, μήπως καταλαβαίνει, αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Το καταλάβατε όλοι, τι θέλω να πω. Γιατί μπορεί να το έχει πάρει γραμμή ότι ενδιαφέρεσαι, αλλά να το παίζει η τρελίτσα και να λέει ότι. Και να το κάνει τελείως αντίστροφο, ότι και καλά δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι με προσεγγίζει διαφορετικά, άρα το πάω κι εγώ φιλικά. Εσύ λένε τι λες. Ωραία. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς. Σαν το χάροντα. Ήρθε η βαριόμυρη να καθίσει εδώ δίπλα. Μπορούμε απλά μπορούμε να μην... Αυτό. The crazy kind, I am his and he is mine. In the end, ρε Λένια, είσαι και εκτός. Έλα τουλάχιστον λίγο πιο εδώ να είσαι μέσα στο πλάνο. Είσαι μισή από εδώ, μισή από εκεί. Και τα τάλια εδώ πέρα μας μπερδεύουν. Τώρα, μιας και είναι και η Λένια εδώ, ναι. Γιατί μου διέλυσε όλο τον ηρμό που είχα για τον προβληματισμό της ημέρας, να σας μιλήσω για εσάς που είστε φίλες μας και εδώ στο MADV αγαπάμε Wet n Wild. Έχουν λανσάρει μια περιορισμένη έκδοση, παιδιά, που ονομάζεται Fantasy Makers. Fantasy Makers, για εσάς που είστε τολμηρές και τολμάτε να βάλετε έτσι χρώμα στο μακιγιάζ σας, τσεκάρετε την μέσα www.wetandwild.gr. Θα μας θυμηθείτε, πολύ έντονα χρώματα, φούξια, κίτρινο. Σκούρος Cosmetics, Σκούρος Cosmetics. Τι άλλα χρώματα έχεις που τα έχεις στο πλατό?
Έχει πάρα πολύ μεταλλικά χρώματα. Αγαπάμε μεταλλικό χρώμα, μαύρο, μπλε και τέτοια πράγματα. Στο κραγιόν. Έχει επίσης δύο φανταστικές παλέτες, μία για πιο dark εμφανίσεις και άλλη για πιο fantasy εμφανίσεις, έξω και το fantasy makers. Έχει καλά φανταστικές glitter σκιές, παιδιά. Τι να σας πω τώρα, μπορείτε με αυτές τις glitter σκιές. Είναι ό,τι πρέπει για τα Χριστούγεννα σας. Πού έρχονται το, τίποτα άλλο. Έρχονται Χριστούγεννα. Σωστά. Οπότε, κορίτσια, www.whatandwild.gr. Εμείς φεύγουμε έτσι πως είμαστε. Κάπως πρέπει να πάω να την παρηγορήσω αυτή την κοπέλα, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω. Είναι έτσι. Θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας! Μην το είστε που είναι Τρίτη και 13. Όχι. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Παναγίτσα μου, τίποτα κακό. Πείτε τρεις φορές το πατέρι μόνο από μέσα και όλα θα πάνε καλύτερα. Ωραία. Αυτά από εμάς. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 7. Να είστε εδώ, εντάξει. Let you down, would've gave you anything, would've gave you anything.